Θα βρείτε αναλυτικά όλα όσα έχουν συμβεί στο χθες. Ένα μόνο θα πω εδώ. Ότι στο πρώτο τετράμινο φέτος, στον κυριότερο στόχο που λέγεται δημόσια έσοδα, η κυβέρνηση υπολόγιζε αύξηση 8,5% και τελικά είχε μείωση 9,2%. Ενώ από πέρσι το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 14% παρά τις πρωτοφανείς θυσίες του ελληνικού λαού. Σας λέω λοιπόν, έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες αποφάσεις. Μιλάω για αποφάσεις που προκαλούν την επανεκκίνηση της οικονομίας, την επανεκκίνηση της αγοράς, των προσδοκιών, του ηθικού της κοινωνίας, την επανεκκίνηση της Ελλάδας, προτεραιότητά μας να σωθεί η χώρα. Και τι σημαίνει επανεκκίνηση? Σημαίνει ότι η ανάκαμψη δεν μπορεί να γίνει μόνη της αυτόματα. Χρειάζεται ένα σοκ. Αυτό είναι επανεκκίνηση, ένα δημιουργικό σοκ. Πρόταση κοστολογημένη, σύγχρονη, ρεαλιστική. Γιατί εκείνο που έχει υποστεί η χώρα από την ολέθρια πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν ένα παραλυτικό σοκ. Βέβαια, οι εξελίξεις τρέχουν. Το Λουξεμβούργο αποτύπωσε τους πιο μύχιους φόβους μας, ότι από ισότιμοι εταίροι κοντεύουμε να γίνουμε απλοί δανειολήπτες.